Η Εύη βέβαια πιστεί στη δέσμευση, δεν θα σας ενημερώσω για τον καιρό στη Μαδρίτη. Γιατί συνδεόμαστε αμέσως τώρα και έτσι θα κάνουμε φινάλε στο τέταρτο μέρος και θα συναντήσουμε τον, βλέπω να φοράει και τη μάσκα του, τον Γιάννη Καταξάκη. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι. Γεια σου Γιάννη, χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Την προηγούμενη φορά τα είχαμε πει από πού? Από την Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι η πανδημία δεν έχει περιορισμούς για σένα. Βρέθηκε στη Μαδρίτη. Κάπως έτσι τα έφερε. Τύχη, ναι. Κάπως. Βρίσκεσαι σε ποια περιοχή αυτή τη στιγμή, πού ακριβώς? Ωραία. Εγώ βρίσκομαι ακριβώς δίπλα από το ποταμό Μανθανάρες. Ναι. Είναι ο κεντρικός ποταμός της Μαδρίτης εδώ. Ναι. Βρίσκομαι 20 λεπτά από το κέντρο. Για όποιον ξέρει. 20 λεπτά από το κέντρο. Πώς είναι ο καιρός εκεί, συννεφιά βλέπω. Κατά εξαίρεση σήμερα είχε συννεφιά, αλλά όλες τις υπόλοιπες μέρες ήταν καλοκαίρι, θα έλεγες. Το κλίμα εκεί με την πανδημία, η καθημερινότητα, πώς βιώνουν την πανδημία εκεί στη Μαδρίτη? Βλέπω φοράς μάσκα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, η Μαδρίτη είναι η εξαίρεση. Δηλαδή είναι όλα ανοιχτά, μπάρες, εστιατόρια, μαγαζιά. Και οι περιορισμοί είναι στη μάσκα, ότι απλά πρέπει να φοράς μάσκα έξω και σε κάποιες αποστάσεις και τραπέζια στα εστιατόρια. Περιορισμοί λοιπόν στη μάσκα. Το θέμα είναι, τηρούν εκεί τα μέτρα, τα εφαρμόζουν τα μέτρα εκεί οι Μαδριλένοι? Παρόλο που είναι όλα ανοιχτά και υπάρχει κόσμος να κυκλοφορεί, ναι, τα εφαρμόζουν. Δηλαδή πάντα θα δεις ότι κρατάνε τις αποστάσεις, έστω και ατομικά όταν περπατάς και τα λοιπά, στα πάρκα. Πάντα ένας προσπαθεί να έχει την απόστασή του, οπότε θα πω ναι. Η καθημερινότητα ενός Έλληνα φοιτητή, αν δεν κάνω λάθος, για σπουδές, δεν βρίσκεσαι στην Μαδρίτη? Για πρακτική, για να για πρακτική, ειλικρινή. Για πρακτική ακριβώς. Η καθημερινότητά σου πώς είναι και πόσο έχει επηρεαστεί μέσα σε μία έτσι περίοδο πανδημίας? Σίγουρα είναι πιο δύσκολο να κάνεις κοινωνικές συναστροφές. Ναι. Γιατί μπορεί το μπαρ και το εστιατόριο και γενικά κάποια πράγματα να είναι ανοιχτά, αλλά και πάλι υπάρχει αυτός ο περιορισμός ότι πρέπει να κάθεσαι στο τραπέζι, οπότε είναι λίγο δύσκολο να γνωρίσεις καινούριο κόσμο. Κατά τα άλλα, νομίζω, κατά τα άλλα είναι πολύ καλά, θα έλεγα. Ιδίως η Μαδρίτη νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος να βρίσκεις εδώ από θέμα διασκέδασης. Τώρα υπάρχει το αντίκτυπο ότι πολύ πιο εύκολα μπορείς να κολλήσεις τον ιό. Παρ' όλα αυτά, είσαι πιο ελεύθερος να βγεις. Το lockdown είναι μέχρι τις 11, οπότε θα πω ότι σε σύγκριση με την Ελλάδα είσαι πιο ελεύθερος, εισαγωγικά πάλι. Έλληνες, έχεις συναντήσει ελληνική κοινότητα? Όχι ακόμα, δεν είχα τη τύχη. Δεν έχεις δικτυωθεί ακόμα, Όχι. Με Έλληνες κυρίως όχι. Σας είπα είναι λίγο δύσκολο, γιατί και να βρεθείς, θα βρεθείς με συγκεκριμένα άτομα λόγω των περιορισμών, καταλάβατε. Μάλιστα. Καταγωγή από... Από Κρήτη, από πού άλλου. Από ποιο μέρος της Κρήτης? Από την Ιερά Πέτρα, κοντά, από το Μακρύ Γυαλό. Από την Ιερά Πέτρα. Αύριο θα έχει 20 βαθμούς Κελσίου στην Ιερά Πέτρα. Οπότε δεν ξέρω αν ζηλεύεις λίγο με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Εντάξει, το έχω συνηθίσει. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ζήλια. Ναι, ένα ναι. Μήνυμα εδώ στους δικούς σου που σε βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ότι είμαι καλά, ότι όλα είναι όμορφα και να προσέχουν. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ενώ δίπλα βλέπουμε αυτή τη στιγμή ζωντανή εικόνα, βέβαια, από το κέντρο της Μαδρίτης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Μας μετέφερες το κλίμα. Να είσαι καλά, μας μετέφερες το κλίμα. Και εικόνα, βέβαια, διπλή εικόνα από τον ποταμό, το κεντρικό, βέβαια, εκεί στη Μαδρίτη, όπως μας είπε ο Γιάννης, και δίπλα από το κέντρο, εκεί στην πλατεία. Αυξημένη κίνηση.